20% μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων μαθηματικά. Ναι. Αυτό δεν μπορώ να υπολογίσω κάτι. Δηλαδή, αν τώρα ξανανεύει το ρεύμα 10-15%, ανοίγει το αέριο 10-15%, η βενζίνη δεν πρόκειται να πέσει. Όλα αυτά εδώ διαλύουν δεν λέω για μια κυβέρνηση, για ένα κράτος. Διαλύουν κάθε προϋπολογισμό. Ο πληθωρισμός θα φτάσει στα ουράνια και ας πριν μέρα δεν θα δούμε μπροστά. Πάντως, κύριε Κεσίδη και κύριε Αλαμίδη, θέλω να πάμε τώρα λίγο εκτός των σύνορων για να δούμε κάπου αλλού, όχι πολύ μακριά, σε ευρωπαϊκό έδαφος, στην Ολλανδία, πώς αντιδράσεις. Πάμε να δούμε τα πλάνα λοιπόν εδώ. Σούπερ μάρκετ στην Ολλανδία, παρακαλώ, έχουν αδειάσει εντελώς τα ράφια, έτσι, άδεια ράφια, διότι οι αγρότες, κύριε Κεσίδη, και οι κτηνοτρόφοι, δεν στέλνουν πλέον τρόφιμα, έχουν κατεβεί στους δρόμους, έχουν βγει στους δρόμους, κάνουν κινητοποιήσεις, για να μην πάω και στην Βρετανία, όπου για την αύξηση της τιμής των καυσίμων κάνουν άλλες πολύ έξυπνες κινητοποιήσεις, πηγαίνουν με πολύ χαμηλή ταχύτητα τα αυτοκίνητα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Θέλω να πω δηλαδή, κύριε Κεσίδη και κύριε Αδαμίδη, ότι αλλού στην Ελλάδα δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Οι κοινωνικές αντιδράσεις διαμορφώνονται, κλιμακώνονται. Οι αγρότες, βλέπουμε εδώ, δεν πηγαίνουν τα προϊόντα τους για να δείξουν την αντίδρασή τους. Εδώ δεν βλέπουμε τίποτα, κύριε Κεσίδη, τέτοιο. Αυτό είναι. Στην Ολλανδία γίνεται χαμός, αγγλικά. Τι λες, Γιώργο. Στην Ολλανδία γίνεται χαμός. Αυτό λέω. Έχουν δει αγρότες στους δρόμους και δεν κινητοποιήσει. Κάτι ξύλο. Μα αυτό αφορά και εγώ. Κάτι ξύλο στους δρόμους στην Ολλανδία. Αυτό αφορά την ανισότητα των καταναλωτών στην Ολλανδία, δηλαδή οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε ένδειξη στο πλαίσιο αυτών των κινητοποιήσεων δεν στέλνουν προϊόντα στα ράφια για να ασκήσουν ακριβώς την πίεση με τον τρόπο τον ελληνικό, τον δημοκρατικό, τον νόμιμο τρόπο στο κράτος για την κατάσταση που επικρατεί. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής προς όλους και στους δύο κύριους Προέδρους και προς όλους εμάς. Πώς εξηγούμε το γεγονός, πώς εξηγείται το γεγονός ότι εδώ υπάρχει μια πιο χαλαρή αντιμετώπιση, μια εντελώς χαλαρή, μια παθητική θα έλεγα αντιμετώπιση όλων αυτών, κύριε Κεσίδη. Να ξεκινήσω από εδώ. Θα φτάσουμε και εμείς σε αυτό το σημείο, αλλά λίγα χρόνια αργότερα. Είμαστε ακόμα σε πρώιμο επίπεδο, γιατί στην Ολλανδία και οι Γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι είναι οργανωμένοι. Και όταν λέμε οργανωμένοι, είναι πλήρως οργανωμένοι. Υπάρχουν διεπαγγελματικές οργανώσεις, και να μιλήσω για το κρέας, από το στάβλο μέχρι το πιάτο του καταναλωτή, που ξέρουν από την αρχή, έχουν συνεννοηθεί, ξέρουν περίπου τις τιμές, ξέρουν τα κοστολόγια και δουλεύουν όλοι μαζί. Γιατί εκεί δεν είναι μόνο ο κτηνοτρόφος που δεν θα δώσει το μοσχάρι για σφαγή. Είναι και το σφαγείο που δεν θα στείλει φορτηγό να το πάρει. Είναι οι σφάχτες που δεν θα το σφάξουν και είναι και ο κρεοπόλης που θα πει ότι εγώ αυτή τη βδομάδα, αντί να ανεβάσω την τιμή, δεν βάζω καθόλου το προϊόν σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Εμείς ακόμα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν είμαστε καθαρά οργανωμένοι, δεν το θεωρώ δεν και καλά συνδικαλιστικό το γεγονός. Παρ' όλα αυτά η οργάνωση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και μην ξεχνάμε και ένα κυριότερο γεγονός στην Ελλάδα, ότι έχει σχέση να κάνει με αγρότες, με κτηνοτρόφους κτλ. Αυτοί που πραγματικά έχουν πρόβλημα, οι νέοι άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν μακριά ή από την αρχή να μπουν σε ένα πρόγραμμα, σε μια επιδότηση, βρίσκουν τείχο. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Κανένας δεν τους βοηθάει να πάνε στο χωριό να ζήσουν και να κάνουν μια επιχείρηση. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν παλιές ποσοστώσεις για ζώα, αρχαίγονες φυλές, υπάρχουν για είδη εμπορεύματα, κάποια φρούτα κτλ. Κτλ. Που πέφτουν οι επιδοτήσεις από το κράτος. Ναι. Τις ποσοστώσεις δεν χρειάζεται να δουλέψουν ποτέ. Μάλιστα. Κύριε Αλαμίδη, έρχομαι σε εσάς για να ρωτήσω και το εξής μαζί με αυτό που λέγαμε ως τώρα. Στη Γερμανία ήδη βλέπουμε ότι ετοιμάζονται, και όχι μόνο στη Γερμανία, εν ώψη του χειμώνα, για τη χειρότερη κατάσταση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακόμα και για δελτίο στο ρεύμα.
Εσείς μας το λέγατε το προηγούμενο διάστημα, μας φαινόσασταν η αλήθεια είναι λίγο υπερβολικός, αλλά τώρα επιβεβαιώνεστε. Θα πάμε εκεί, θα πάμε σε εκπεριτροπής τροφοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων με ρεύμα. Θα πάμε σε τέτοιες καταστάσεις και εδώ. Να κάνει να διαψευστώ, αλλά εγώ είμαι βέβαιος. Και για να πω και τη δική μου άποψη σε σχέση με το προηγούμενο, χωρίς να αφαιρέσω τίποτα όσο έχει πει ο Γιώργος και εσείς, να προσθέσω όμως κάτι πολύ σημαντικό. Στη χώρα μας, λίγοι είναι, πολύ λίγοι, μετρημένοι ούτε καν στα δάχτυλα του ενός χεριού τα μέσα όπου αναδεικνύουν αυτά τα προβλήματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η κοινωνία βομβαρδίζεται καθημερινά με άλλα θέματα, λες και ζούμε σε έναν γυάλινο κόσμο και δεν βγαίνει προς τα έξω η πραγματικότητα. Αυτό που ο καταναλωτής παίρνει ως πληροφορία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προφανώς δεν είναι η πραγματικότητα και το γνωρίζετε καλύτερα. Μάλιστα, εσχάτως, έχουμε και συνειδητή παραπληροφόρηση. Αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι πρώτο είναι αυτό να δημιουργηθεί αυτό το κίνημα το οποίο δεν θα αργήσει. Ο χειμώνας θα είναι πολύ θερμός, το φθινόπωρο δεν ξέρω αν θα πάμε σε εκλογές, αλλά δεν θα είναι τα πράγματα έτσι όπως φαίνεται τώρα να είναι. Θα υπάρξουν τεράστιες αντιδράσεις μετά και τα λεγόμενα μπάνια του λαού. Βλέπω πάντως, κύριε Κασίδη, συγγνώμη τώρα, ότι στην Ολλανδία οι κτηνοτρόφοι βγήκαν στους δρόμους γιατί η κυβέρνηση λόγω της πράσινης μετάβασης που ευαγγελίζεται απαιτεί τη σφαγή του 50% των ζώων. Αυτή είναι τουλάχιστον ένα από τα βασικά τους αιτήματα των κτηνοτρόφων. Και πραγματικά μιλάμε για εξέλιξη αυτό που γίνεται. Γιατί θεωρούν δυναμικά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ας το ονομάσουμε έτσι, της Ολλανδίας, τα ζώα τα οποία μπορούν να δώσουν μακροπρόθεσμα οικονομικά μεγέθη, δηλαδή ας πούμε το γάλα, και δεν θεωρούν το ίδιο για τα παχυνόμενα ζώα, τα μοσχάρια, που μέσα σε 16-18 μήνες σφάζονται για να μπορέσουν να δώσουν το κρέας, όχι το γάλα. Θέλουν να μειώσουν τις καταναλώσεις του κρέατος, φτάνοντας, τώρα να κινδυνολογήσω και εγώ να πω όπως τον κύριο Αδαμίδη, μακάρι να πω ψεύτης, αλλά σε μία τριετία, αγαπητοί κύριοι, θα αρχίζουμε να τρώμε μπιφτέκια από σόγια, μεταλλαγμένο καλαμπόκι σε σχήμα σου τζουκάκι, λουκάνικο από... Γιατί όταν έρχεται πείνα όλοι μιλάνε για επιστημιστική κρίση, κύριε Κασίδη, και εσείς βάζετε τα ζώα, τι θα τρως, κάτι μεταλλαγμένο. Αυτό ακριβώς. Εκεί θα καταντήσουμε και δυστυχώς όπως είπε πάλι ο κύριος Αδαμίδης, τι λέει αυτό εδώ, λίγα είναι τα κανάλια που το βγάζουν, γιατί τα εντός αγωγικών στιγμένα μεγάλα κανάλια, το μόνο που δείχνουν είναι ότι τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε μια καλύτερη μέρα και το διαφημίζουμε. Δεν γίνονται αυτές οι διαφημίσεις. Αυτές οι διαφημίσεις είναι βρόχος στο λαιμό του κάθε ενός από εμάς. Η αυριανή μέρα ξημερώνει για όλους, αλλά λίγοι είναι εκείνοι που πιάνουν αδράνουν την ευκαιρία αυτή για να μπορέσουν εντός και εκτός αγωγικών να τα απονομήσουν. Κύριε Κασίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσάς και τον πρόεδρο της Γιάννα ΠΕΗ, τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη, για την απόψηνή σας παρουσία και τις απαντήσεις σας εδώ στο ανατρεπτικό. Και να πω ότι καίγονται αυτή τη στιγμή σιτοβολώνες της Ρουμανίας, τεράστιες πυρκαγιές. Άλλα προβλήματα. Αυτά είναι τα πλούστα. Εμείς εκεί, κύριε Παπαγιακό, μπορεί να τους μίσουν, μιας και μας έστειλαν οι Ρουμάνοι. Κύριε, να σας ευχαριστήσω, κύριε Κασίδη, κύριε Αραβίδη. Και τους δύο πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε να συνδεθούμε με τον γιατρό, τον επιδημιολόγο, τον κύριο Ελπιδοφόρο Σωτηριάδη, για να δούμε τι γίνεται με τον κορονοϊό. Έχουμε και τον κορονοϊό. Πώς τον έχουμε.